Ένας μεγάλος ευεργέτης με πολύπλευρη προσφορά στην πόλη της Θεσσαλονίκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Ο Αναστάσιος Μπίλης, έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του Ιουλία, αφιέρωσε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του σε φιλανθρωπικές δράσεις, ενώ χρηματοδότησε την ανέγερση κτηρίων που αποτελούν ακόμα και σήμερα ζωντανά κύτταρα πολιτισμού. 20 χρόνια πριν ξεκινήσαμε με τη γυναίκα μου να κάνουμε κάτι, να προσφέρουμε κάτι σε αυτόν τον τόπο. Και ποιο ήταν το κίνητρό μας, ο προσανατολισμός μας, το όνειρό μας, το όραμά μας. Είναι πραγματικά θλιβερό, είναι μια απώλεια για την πόλη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ, βοήθησε πάρα πολύ την πόλη, την εξέλιξή της, αλλά και στο κομμάτι της εκπαίδευσης με όλο αυτό το κτηριακό απόθεμα που άφησε, γιατί το ΚΙΘ είναι ένας χώρος πραγματικά που είναι ένας χώρος έρευνας, είναι ένας χώρος ιστορικών αρχείων, είναι ένας χώρος εκπαίδευσης. Για μας ήταν πολύ σημαντικό το ότι τον είχαμε εκεί, το ότι ήταν δωρεά του κυρίου Μπίλη. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι ένα συλληπιτήρια σαφώς στην οικογένειά του και ίσως το παράδειγμα του κυρίου Μπίλη να το ακολουθήσουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θα στηρίξουν αυτή την πόλη, ιδιαίτερα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Νομίζουμε ότι έχουμε ανάγκη από τέτοιους μεγάλους σημαντικούς ανθρώπους. Επιτρέψτε μου να τους νομίζω πως οφείλουμε να τους ονομάσουμε ευπατρίδες της Θεσσαλονίκης. Χρόνια τώρα προσφέρουν σε αυτή την πόλη. Δεν ξέρω αν ήταν υπερβολή, αλλά εγώ προσωπικά θα τους κατέτασα το ίδιο με τους εθνικούς ευεργέτες στο 18ο αιώνα, με τόσα κτίρια που έχουν κάνει στην Αθήνα. Γιατί πραγματικά ο Τάσος και η Ιουλία Μπίλη έχουν προσφέρει πάρα πολλά στη Θεσσαλονίκη. Η λέξη προσφορά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτούς.